στα ζητήματα που συζητούνται και κρεμούν. Είναι ένα έγγραφο που δόθηκε στα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και στην ουσία αποτυπώνει, αν θέλετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πού βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση. Ο Χρήστος Χαραλάμπους που εξασφάλισε το έγγραφο έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Χρήστο, ορίστε, ο λόγος και πάλι σε σένα. Καταρχάς να σας πω ότι αυτό είναι το έγγραφο, δεν χρειάζεται να το δείξουμε, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε μελετήσει, είναι 12 σελίδες. Και αυτό το έγγραφο λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη σημασία μετά την συνέντευξη του κυρίου Έιτε, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η διάσκεψη θα γίνει ούτως ή άλλως, αλλά θα είναι ποιοτική, άρα παραγωγική διάσκεψη, θα κριθεί η παραγωγικότητά της και η ποιότητά της. Από τις τρεις προηγούμενες μέρες, 9 με 11, αν θα υπάρξουν συγκλήσεις, και το επανέλαβε δύο φορές. Το πρωί συζητήσαμε το περιουσιακό. Δεν υπήρξε καμία προσέγγιση. Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν λοιπόν καταγεγραμμένα 24 κεφάλαια διαφωνιών στα δύο κεφάλαια. Της διακυβέρνησης 10 κεφάλαια με τις υποσημειώσεις τους και άλλα 14 στο περιουσιακό. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το περιεχόμενο, αν και όλοι θα μπορούν από αύριο το πρωί να το διαβάσουν και στο Sigma Live και στη σημερινή. Υπάρχουν διαφωνίες ουσίας σε 24 σημεία, μερικές εκ των οποίων ουσιαστικά προαναγγέλουν ότι δεν είναι εφικτό η διεθνή διάσκεψη να έχει αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει, καλύτερα βγάζει μάτια, Χρύσανθε, η πρώτη διαφωνία στο έγγραφο. Η πρώτη, στο θέμα της διακυβέρνησης. Αριστερά, εκεί που γράφονται οι ελληνοκυπριακές θέσεις, αναφέρεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχεται την εκπεριτροπή της Προεδρίας. Δεξιά, αναμέναμε να δούμε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θέλει την εκπεριτροπή της Προεδρίας. Δεν αναφέρεται μόνο αυτό όμως. Και γι' αυτό δίνω πολύ σημασία. Αναφέρεται ότι χωρίς εκπεριτροπή Προεδρία, η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς τώρα, και αυτό εξηγείται γιατί τα τσουμπάραμε το πρωί και δεν συζητήσαμε τη διακυβέρνηση. Η εκπεριτροπή Προεδρία, αναφέρει η τουρκοκυπριακή πλευρά, είναι προϋπόθεση για να ισχύσουν όλες οι υπόλοιπες συγκλήσεις στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Άρα δεν ισχύει τίποτα για την τουρκοκυπριακή πλευρά αν δεν εξασφαλίσει την εκπεριτροπή Προεδρία. Και αυτό έγινε το πρωί. Όταν πήγα να συζητήσω διακυβέρνηση, όπως πληροφορούμαστε, υπήρξε απέτηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά να αρχίσουμε από το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, κάτι που δεν αποδεχτήκαμε και κάπου εκεί έκλεισε η συζήτηση. Να πω μερικές άλλες διαφορές στη διακυβέρνηση για να πάω και να κλείσω με το περιουσιακό. Υπάρχει διαφορά στις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες. Έχουν συμφωνηθεί 22 από τις 28. Οι 6 που προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή πλευρά, τις δέχεται ως ομοσπονδιακές μόνο αν έχει το λεγόμενο συγκεκαλυμμένο βέτο. Δηλαδή, είτε θα έχει ίση εκπροσώπηση, είτε αν υπάρχει αναλογία στην εκπροσώπηση σε αυτούς που θα έχουν αυτές τις αρμοδιότητες, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία τουρκοκυπριακή ψήφος. Στη δημόσια υπηρεσία, να σας πω κάτι έτσι πολύ παράλογο. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ζητά όπως το ίδιο δικαίωμα εργοδότησης στη δημόσια υπηρεσία όπως έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, το έχουν και οι Τούρκοι υπήκοοι. Όπως το ίδιο ζητεί και για τα θέματα γνωστά πλέον για τις άδειες εργασίας των Τούρκων υπηκών. Δεν υπήρξε καμία προσέγγιση μέχρι στιγμής, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, για το ποιες πράξεις, προηγούμενες πράξεις θα ισχύσουν μετά τη λύση. Περνώ στο περιουσιακό. 14 διαφορές, οι οποίες είναι οριζοντίως και καθέτος όλο το περιουσιακό. Το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμη και μετά το Mont Pelerin, εκεί που μας είπαν ότι υπήρξε μια κάποια προσέγγιση, δεν έχει κλειδώσει, και γι' αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Έιτε ότι στο περιουσιακό είμαστε κολλημένοι, αλλά υποσχέθηκε σκληρή δουλειά. Δεν έχει κλειδώσει η αυτοδίκαιη επιστροφή των ελληνοκύπριων προσφύγων στις περιουσίες τους, που θα είναι σε περιοχές υπό εδαφική αναπροσαρμογή, δηλαδή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Όπως διαβάζω στο έγγραφο, εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το αυτονόητο. Η τουρκοκυπριακή πλευρά τι λέει? Ότι όχι, 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 λέει. Όλες οι περιουσίες θα πρέπει να διέπονται από το ίδιο κριτήριο του συναισθηματικού δεσμού και της σημαντικής βελτίωσης. Ενώ για τους χρήστες που θα μετακινηθούν, θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές περιουσίες σε παραπλήσια απόσταση. Και αν δεν υπάρχουν, να περιμένουμε να χτιστούν οικισμοί για να μπορέσουν να στεγαστούν. Σημαντική βελτίωση της περιουσίας.
Εμείς λέμε ότι θα πρέπει η σημαντική αυτή βελτίωση να είναι εισαξία της αρχικής αξίας της περιουσίας. Τότε να πεις ναι ότι αυτός που το χρησιμοποιεί έφαγε πάρα πολύ χρήμα για να το βελτίωσει. Η τουρκοκυπριακή πλευρά λέει ότι θα πρέπει να είναι μόνο στο 50% της αξίας της περιουσίας όπως ήταν το 1974. Ομοίως και για το θέμα των αποζημιώσεων, και να κλείσουμε αυτό, για το θέμα των αποζημιώσεων, ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις? Η τουρκοκυπριακή πλευρά, ειδικά για την απώλεια χρήσης, η τουρκοκυπριακή πλευρά, ξέρετε τι λέει στο έγγραφο? Ότι ο αιτητής για την απώλεια χρήσης, αποζημίωση για απώλεια χρήσης, την αποζημίωση θα πρέπει να την καταβάλει η συνιστόσα πολιτεία από την οποία προέρχεται. Δηλαδή η ελληνοκυπριακή συνιστόσα να πληρώσει τους ελληνοκύπριους πρόσφυγες για την απώλεια χρήσης της περιουσίας τους που κατέχει ο τουρκικός στρατός. Εξού λοιπόν και υπήρξε μια συνάντηση, κλείνω με τούτο Χρύσανθε, μια συνάντηση της κυρίας Ερατός Κοζάκου Μαρκουλή, της Ερατούς Κοζάκου Μαρκουλή, με τον τουρκοκύπριο τεχνοκράτη για το περιουσιακό, και όπως πληροφορούμαστε αποφασίστηκε όπως επικεντρωθούν σε 6 σημεία, τα λέω εντάχει, αυτοδίκαιη επιστροφή αχρησιμοποιητές περιουσίες είναι σημαντικός δεσμός. Σημαντική βελτίωση περιουσίες που πωλήθηκαν σε τρίτους και περιουσίες των νομικών προσώπων. Όλο αυτό το έγγραφο θα το δει ο κόσμος αύριο στη σημερινή και στο Sigma Live για να αντιληφθούμε όλοι. Έχω την εντύπωση, δική μου εντύπωση, ότι δεν υπάρχει αναγκαία υποδομή για μια διεθνή διάσκεψη που θα έχει πιθανότητες επιτυχίας. Πόσο μάλλον όταν ο Τσίπρας και ο Ερντογάν είπαν ότι για να κατέβουν εδώ στη Γενέβη, αυτό είπαν στην τηλεφωνική επικοινωνία, θα τα ακούσουμε μετά. Θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και αν βρισκόμαστε, εάν προχωρούμε προς λύση, τότε θα είναι παρόντες. Χριστό Χαραλάμπους, επιβάλλει να κάνουμε δύο επισημάνσεις. Ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία ισχυρίζεται ότι όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι ως maximum θέση από πλευράς τουρκικής πλευράς για να δώσουν το περιθώριο στον Ταγίπ Ερντογάν να κάνει την κίνησή του στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στην διάσκεψη για την Κύπρο. Ένα αυτό. Και ενώ την ίδια ώρα, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος. Γι' αυτό άλλωστε και πληθαίνουν οι φωνές από όλους τους παίκτες που επαναλαμβάνουν φορτικά τα περί ανοιχτού τέλους διαπραγμάτευσης, ότι εκεί είναι που οδηγούμαστε. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα στο περιουσιακό, παρά τα 14 κεφάλαια που περιέγραψες, 6 πρόλαβαν να συζητήσουν οι διαπραγματευτές, 6 κορυφαία μας έλεγαν, δεν μπορούσαν να τα δουν όλα. Και είναι βέβαιο ότι έστω και αν επί 24 ώρου βάσεως, χωρίς κανένα σταματημό, συζητούνται όλα τα κεφάλαια και όλες οι διαφωνίες με μια προοπτική, αν θέλεις, να υπάρξει συμφωνία, δεν βγαίνει ο χρόνος για να τελειώσουν όλα μέχρι το Σάββατο ή μέχρι την Κυριακή. Είναι βέβαιο ή μάλλον φαίνεται να είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ανανέωση του ή των ραντεβού. Με αυτά και με αυτά, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε την γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή από το παλάτι των Εθνών, Χρήστο Χαραλάμπους. Αν και εφόσον παραστεί ανάγκη θα επανέλθουμε, ούτως ή άλλως υπάρχει και δείπνο απόψε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, θα πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου για το πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι.